Είμαστε σε μια κατάσταση που είναι ασφαλώς πιο ανησυχητική από ό,τι ήταν 24 ώρες πριν, δηλαδή πριν την επίθεση του Ιράν. Η επίθεση του Ιράν ήταν, κατά την εκτίμησή μου, μια προσπάθεια πρώτον να δείξει στο εσωτερικό και το εξωτερικό ότι αντιδρά απέναντι σε κάτι που θεωρείται ότι ξεπέρασε τα διπλωματικά ή οθότα και εσκαμμένα που ήταν η επίθεση των Ισραηλινών. Δεν έχουμε αναλάβει ακόμα επίσημα την ευθύνη, αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνουν ποιος κρύβεται πίσω από αυτή. Την 1η Απριλίου, στο Γενικό Προξενείο του Ιράν, στη Δαμασκό, στο έδαφος δηλαδή μια τρίτη χώρα. Βέβαια, κατά το Ισραήλ, η Συρία δεν είναι τρίτη χώρα, αλλά είναι προέκταση του Ιράν και ενεργούμενο αυτού. Κλείνω την παρένθεση. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια από πλευρά Ιράν να δείξει ότι αντιδρά. Είναι μια προσπάθεια από πλευρά Ιράν να κρατήσει, να μην ξεπεράσει κάποιες κόκκινες γραμμές. Ναι, είναι η πρώτη φορά που το Ιράν επιτίθεται απευθείας στο Ισραήλ. Μέχρι σήμερα το έκανε μέσω πληρεξουσίων. Mm-hmm. Είτε μιλάμε για τη Χαμάς, είτε μιλάμε για τη Χεζμπολάχ, είτε μιλάμε για θητικές πολιτοφυλακές σε Συρία και Ιράκ. Όμως, η επίθεση αυτή έγινε κατά τέτοιον τρόπο ώστε έδωσε στο Ισραήλ τη δυνατότητα να αντιδράσει αποτελεσματικά. Το 99% των 300 και πλέον ντρόουν και πυράβλων που εκτοξεύτηκαν σε βάρος του έχει αναχαιτιστεί και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, διότι όταν ξεκινάει ένα ντρόουν την απορία του από την Τεχεράνη για να φτάσει στο Ισραήλ, περνούν κάποιες ώρες. Οι Ισραηλοί έχουν τη δυνατότητα και μάλιστα πολλά από αυτά τα ντρόουν καταρρίφθηκαν ενώ βρισκόταν στην επικράτεια άλλων κρατών, στον αέριο χώρο άλλων κρατών, ας πούμε της Ιορδανίας ή της Συρίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες, ίσως με εξαίρεση ένα κοριτσάκι από τους Βεντουίνους, το οποίο φέρεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οπότε θέλω να πω ότι υπό αυτή την έννοια δεν έχει προκληθεί τόσο μεγάλη ζημιά στο Ισραήλ για να το υποχρεώσει να απαντήσει με σφοδρότητα. Όμως, υπάρχει μία διάσταση που θα ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, ναι, κατά την περίφημη ρίση. Η διάσταση αυτή είναι το Ισραήλ να έχει αποφασίσει, ανεξάρτητα το τι λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι και το τι λένε οι συμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών που είπαν αντιδράστε αλλά με μέτρο και εμείς είμαστε εδώ για την άμυνά σας, αλλά όχι για μία εξαιρετική ενέργεια σε βάρος του Ιράν. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι το εξής. Αν έχουμε αποφασίσει, αν έχουμε μάλλον κάποιους στο Ισραήλ που έχουν αποφασίσει ότι ήρθε τώρα η στιγμή, είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να ξεκαθαρίσουν μια και καλή τους λογαριασμούς με το Ιράν. Δηλαδή, δεν είναι η Χεζμπολάχ, η Χαμάς, η Χούθη και όλοι οι υπόλοιποι το πρόβλημα. Mm-hmm. Η πηγή του προβλήματος είναι το Ιράν. Πάμε λοιπόν να χτυπήσουμε την πηγή. Στο Ιράν δεν είναι ούτε Χαμάς, ούτε Χεζμπολάχ, ούτε τίποτα άλλο. Είναι μια σοβαρή στρατιωτική δύναμη, η οποία βέβαια απέδειξε χθες ότι δεν θέλει να πάει μέχρι τέλους με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Γιατί το θέμα είναι αν το Ισραήλ θέλει να πάει μέχρι τέλους. Γιατί ξέρετε, μπορεί να χρειάζονται δύο για το ταγκό, mm-hmm, αλλά αν ο ένας εκ των δύο ξεκινήσει και μιλάμε για σύγκρουση στρατιωτική, ο άλλος θέλει και θέλει να χωρέσει, θα ακολουθήσει. Αυτό είναι για μένα το πιο ανησυχητικό σενάριο στην παρούσα φάση. Εγώ θέλω να κρατήσουμε ότι ο Αμερικανικός παράγοντας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εμφανή θέση αδυναμίας, διότι από τη μία κατηγορείται ότι δεν συγκράτησε το Ιράν από το να κάνει αυτή την επίθεση, ενώ το είχε προειδοποιήσει, από την άλλη κατηγορείται ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει το Ισραήλ από ό,τι κάνει στη Γάζα. Γιατί στη Γάζα συντελείται μια ανθρωπιστική καταστροφή άνευ προηγουμένου. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουν δείξει μέχρι σήμερα οι Ισραηλοί, ας πούμε στη Γάζα, mm-hmm, έχουν άλλα θύματα λάβει από τους Αμερικανούς, τα οποία τα έχουν αγνοήσει. Επιδεικτικά τα έχουν αγνοήσει. Και μπορώ να σας πω ότι η διαφοροποίηση των Αμερικανών για πρώτη φορά πριν από κάποιες εβδομάδες των ΟΕΕ, όπου τελικά τι έκαναν, απήχαν από μια ψηφοφορία για τη Γάζα. Μπορεί να ήταν που πυροδότησε την αντίδραση του Ισραήλ και τη στοχοποίηση των Ιρανών στη Δαμασκό. Γιατί? Για να δείξει το Ισραήλ ότι αυτό είναι που έχει το πάνω χέρι, αυτό είναι που ορίζει τις εξελίξεις και όχι οι Αμερικανοί. Οπότε εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Δεν είναι καλές οι σχέσεις Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών. Και έρχεται τώρα ο Αμερικανικός παράγοντας να προσπαθήσει να βάλει ένα όριο στους Ισραηλινούς. Αν αυτό το όριο το ξεπεράσουν, δεν ξέρουμε τι μπορεί να ακολουθήσει. Δεδομένου ότι από τον Biden, από τη μία θα ήθελε να είναι περισσότερο αποφασιστικός, από την άλλη όμως αντιλαμβάνεται ότι εν ώψη και των επικείμενων προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, τα χέρια του είναι δεμένα. Σωστά. Λοιπόν, το Κατάρ είναι η μόνη χώρα του κόλπου, ενώ από τις σουνιτικές μοναρχίες, γιατί το Ιράν είναι η σιιτική εκδοχή του Ισλάμ, είναι η μόνη χώρα του κόλπου η οποία συνεκμεταλλεύεται πεδία ενεργειακά αυτή τη στιγμή με το Ιράν.
και έχει καλές σχέσεις. Και η Σαουδική Αραβία αποκατέστη τις διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν. Μένα, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη αμοιβαία δυσπιστία. Η Τουρκία κρατά μια στάση ουδετερότητα. Με το Ιράν είναι περισσότερο περιφερειακοί ανταγωνιστές παρά κάτι άλλο. Όμως, από τη μία ο Ερντογάν λέει πώς θα πάω στις ΗΠΑ σε λίγες μέρες από σήμερα, σε ένα μήνα από σήμερα και λιγότερο να συναντήσω τον Biden αν στηρίξω αναφανδόν το Ιράν. Από την άλλη, στο εσωτερικό πιέζεται να στηρίξει το Ιράν, ειδικότερα δηλαδή από τα Ισλαμιστικά κόμματα, τα οποία στις πρόσφατες εκλογές πήγαν και πάρα πολύ καλά. Οπότε αυτό το συνυπολογίζει. Η Ρωσία δεν έχει ακόμα μιλήσει, όπως και η Κίνα που έβγαλε μια ανακοίνωση χλιαρή, τα λούμε σε αυτοσυγκράτηση, τα γνωστά δηλαδή διπλωματικά. Θα δούμε σήμερα στην σύγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας αν θα έχουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη Ρωσία και την Κίνα, αν θα ταχθούν δηλαδή ανοιχτά υπέρ του Ιράν ή επειδή το Ισραήλ δεν είναι μια τυχαία δύναμη, θα το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη τους και θα κρατήσουν και αυτή τη ισορροπία.